Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το πρωί σήμερα διεξάγεται στο δικαστήριο Καστοριάς η πολύκροτη δίκη για την δολοφονία της Ανθής Λινάρδου από την περιοχή του Βελβεντού, η οποία υπόθεση είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο μερικούς μήνες πριν. Την δικαστική διαδικασία παρακολουθεί η συνάδελφος Ελένη Ψωμαδάκη, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τα δικαστήρια. Από τις 8 περίπου το πρωί, Ελένη, ξεκίνησε η διαδικασία. Θα μας ενημερώσεις για το τι συνέβη, τι κατέθεσαν τόσο οι συγγενείς της Φανούσας, όσο βέβαια και ο ίδιος ο κατηγορούμενος. Όπως ανέφερες και εσύ, Γιάννα, από τις 8 το πρωί έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες. Στα δικαστήρια υπάρχει από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική δύναμη. Με την έναρξη της δίκης, η συνήγορη υπεράσπιση συζήτηση αναβολή, κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό. Οι συνήγοροι, οι οποίοι ανέλαβαν βέβαια τον τελευταίο μήνα, Ελένη, από ό,τι πληροφορούμαστε, και αυτή ήταν η αιτιολογία για την αναβολή, για το αίτημα της αναβολής. Δεν έγινε αποδεκτό, γιατί δεν προσκόμισαν όλα τα έγγραφα τα οποία έπρεπε να προσκομίσουν, και η διαδικασία ξεκίνησε μετά στις 12 το μεσημέρι με την κλήρωση των 4 ενόρκων. Ο κατηγορούμενος στην αρχή είπε ότι αποδέχεται τις κατηγορίες της δολοφονίας της σύζυγου του, ανέφερε ότι δεν έγινε πρόθεση και ότι δεν έφερε πάνω του αιχμηρό όργανο. Ακολούθησε η εξέταση των μαρτύρων με τρόπο τη μητέρα του θύματος, η οποία υποστήριξε πως οι σχέσεις του ζευγαριού δεν ήταν καλές. Το κατηγορούμενος φέρονται στην κόρη της ψυχρά και αδιάφορα. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες καταθέσεις των μαρτύρων, με τον πατέρα του κατηγορουμένου να αναφέρει ότι άκουγε τις φασαρίες του σε φάρτο στο σπίτι, χωρίς όμως να γνωρίζει ότι αν είχαν κάποια προβλήματα μεταξύ τους. Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία μετά του κατηγορούμενου, ο οποίος χαρακτήρισε τη σύζυγό του αυταρχική και κυκλοφημική. Αναφέρθηκε στο όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ και συμπλήρωσε πάλι ότι δεν είχε την πρόθεση να τη σκοτώσει. Κατέληξε ότι την αγαπούσε τη σύζυγό του και την αγαπά ακόμη, ζήτησε για άλλη μια φορά συγγνώμη και να τον συγχωρέσει ο Θεός. Αυτή τη στιγμή, Γιάννα, αγορεύει η εισαγγελέα. Μάλιστα, Ελένη, σε ό,τι αφορά την κατάθεση του κατηγορούμενου, αναφέρθηκε, έκανε και περιγραφή της δολοφονίας ακριβώς όπως ναι. Έγινε. Ακριβώς, ναι. Ό,τι ακριβώς συνέβη εκείνο το βράδυ, το είπε και λεπτομερώς. Μάλιστα. Υπήρχε όμως, νομίζω, Ελένη, και η κατάθεση της αδελφής του θύματος, η οποία δήλωσε ότι και αυτή ότι οι σχέσεις του ζευγαριού δεν ήταν καλές. Ναι, και δήλωσε ότι δεν ήταν καλές. Ναι. Και ότι μάλιστα υπήρχε άσκηση ψυχολογικής βίας από πλευράς του συζύγου προς την αδερφή της. Ναι, ακριβώς, Γιάννα. Σε αντίθεση με την αδελφή του κατηγορουμένου, η οποία ισχυρίστηκε ότι ο αδερφός της είναι ένα άτομο με καλό χαρακτήρα, ότι έβγαινε συνεχώς με τη γυναίκα του έξω και ότι το θύμα ήταν εκείνο που δημιουργούσε τα προβλήματα και ότι ήθελε να χωρίσουν. Δήλωσε ότι έγινε εν θερμό, Ελένη, η δολοφονία ο σύζυγός της. Όπως ανέφερα, Γιάννα, είπε ότι δεν είχε κάποια πρόθεση, δεν είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Μάλιστα. Τώρα, Ελένη, η διαδικασία που ακολουθείτε από εδώ και στο εξής, αυτή τη στιγμή, όπως μας είπες... Αυτή τη στιγμή, όπως ναι, αγορεύει η εισαγγελέας, θα ακολουθήσει η πολιτική αγωγή της συνήγορη υπεράσπισης και μετά θα βγει η απόφαση. Θα βγει σήμερα, ξέρουμε πότε θα υπάρξει η απόφαση. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε ότι έχουμε καθυστερήσει αρκετά και είμαι αποφασισμένος να ολοκληρωθεί σήμερα η διαδικασία. Μάλιστα. Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση και εμείς, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε και να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από την προσαγωγή του κατηγορούμενου στο δικαστήριο της Καστοριάς σήμερα το πρωί. Thank you.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την επιβολή προστίμου στον Δήμο Καστοριάς αποφάσισε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πλάζ της λίμνης της Καστοριάς, στην οποία έγινε ρήψη άμμου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, τον κύριο Σωτήρη Αδαμόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες του θέματος αυτού. Κύριε Αδαμόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λούσιο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Αδαμόπουλε, από τα πρόστιμα, τα οποία την απόφαση δηλαδή που έχει λάβει η Περιφέρεια μετά από εισηγήσεις φυσικά των αρμοδίων υπηρεσιών, δύο αν δεν κάνω λάθος, ένα από την κτηματική υπηρεσία και ένα από το τμήμα περιβάλλοντος, της τάξης των 4 περίπου χιλιάδων ευρώ το καθένα, έτσι δεν είναι? Κυρία Λούσιο, καταρχήν να πούμε ότι η υπηρεσία όπως προβλέπεται διενήργησε τα δέοντα εκείνη τη μέρα, έλειπα εγώ τότε την Καστοριά, και μάλιστα βλέποντας αυτό που είχε γίνει εκεί έκανε και σύσταση στον Δήμο τότε να αποκαταστήσει και το μέρος. Η υπηρεσία δεν κοιτάει αν είναι Δήμος, αν είναι ιδιώτης, οποιοδήποτε. Καταρχήν δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε έργο στη λίμνη εάν δεν υπάρχει πρώτα μια μελέτη, έτσι, και αν δεν έχουν πάρει, δεν έχουν δοθεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Πρώτα από τον περιβάλλοντος και δεύτερον και από την κτηματική, γιατί όπως ξέρουμε επισέρχεται και η κτηματική στον Αιγιαλό. Επομένως, κύριε Αδαμόπουλε, να ρωτήσουμε λίγο για να δούμε λίγο το περιστατικό αυτό καθεαυτό, ναι, όταν σημειώθηκε. Υπήρξε η ρήψη κάποιας ποσότητας άμμου, 2-3 φορτηγά, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό θεωρήθηκε και έγιναν μάλιστα και ενδεχομένως έλεγχοι ότι είναι επιζήμιο για την λίμνη. Το αν είναι επιζήμιο για τη λίμνη, εκείνη την ώρα έκρινε η υπηρεσία ότι αυτό ήταν επιζήμιο και μάλιστα σε μια εποχή που πασχίζουμε ειλικρινά να κρατήσουμε τη λίμνη μας καθαρή και το ξέρει όλος ο κόσμος εδώ στην Καστοριά. Με τις διαχειρήσεις που κάνουμε και με τα θηροφράγματα και με όλα τα άλλα μέτρα που παίρνουμε για τη λίμνη. Και να σας πω, ακόμα και αυτή η διαχείριση που κάνουμε στα θηροφράγματα γίνεται έπειτα από μελέτη. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει κάποια στιγμή, ό,τι γίνεται, να γίνεται μετά από μελέτη. Η μελέτη που εφαρμόζουμε, να ξέρει και ο κόσμος, για την διαχείριση της λίμνης, είναι από το 2000, είναι μελέτη του Δήμου, είναι μελέτη της κυρίας Μουστάκα, που την είχε κάνει ο Δήμος. Έτσι. Επομένως, εμείς ερχόμαστε και εφαρμόζουμε τις μελέτες. Ο Δήμος τώρα χωρίς μελέτη έκανε αυτή την... δεν ξέρω τώρα ποιος σκέφτηκε να ρίξει τον άμμο τότε. Εμείς το είδαμε, η υπηρεσία δηλαδή, ότι κάποιος... δεν κοιτάμε, είπαμε, αν είναι ο Δήμος, αν είναι κάποιος ιδιώτης. Έκανε αυτό το πράγμα στη λίμνη. Και αμέσως μετά από ό,τι έμαθα, επιλήθηκε και η κτηματική, η οποία και αυτή έχει λόγο. Όπως ξέρετε, ακόμα και με εκείνη την ιστορία με τις εξέδρες, το έχουμε πει πολλές φορές. Εμείς για να πάρουμε τις εξέδρες έπρεπε να κάνουμε ένα ολόκληρη διαδικασία για να πάρουμε την άδεια και από την κτηματική. Έτσι. Επομένως, ό,τι γίνεται στη λίμνη, να ξέρει ο κόσμος ότι χρειάζεται αδειοδότηση. Τώρα, κύριε Αδαμόπουλε, για να πάμε στο πολιτικό όμως κομμάτι, γιατί είπατε κι εσείς βέβαια ότι για τις υπηρεσίες δεν παίζει ρόλο εάν είναι κάποιος ιδιώτης, κάποιος φορέας, κάποιος εδετός ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρείτε ότι, ή μάλλον τι έχετε να απαντήσετε, γιατί ακούσαμε τον κύριο Πετρόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού σήμερα το πρωί, τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού μάλλον, σήμερα το πρωί, στον συνάδελφο τον Χρήστο τον Ατσούλη, ο οποίος ουσιαστικά θεωρεί ότι ήταν μια ενέργεια εκδίκησης από πλευρά σας ή από πλευράς των υπηρεσιών, γιατί νομίζω ότι περισσότερο αναφέρθηκε στους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στην πολιτική ηγεσία της περιφέρειας, για το όλο ζήτημα. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα, να το πω. Δηλαδή θα ενεργούσατε με αυτόν τον τρόπο... Δεν άλλαξε. Για όλους. Δεν άκουσα εγώ τις δηλώσεις του κ. Πετρόπουλου, αλλά γιατί να υπάρχει εκδίκηση, δεν το κατάλαβα. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε το Δήμο και ως πόσο μάλλον οι υπηρεσίες, οι οποίες τη δουλειά τους κάνουν. Γιατί να θέλει να εκδικηθεί
η κυρία Μπαρδάκη ή οποιοδήποτε ή ο κύριος Γεωργάκης από την Δημοτική Υπηρεσία των Δήμων. Δεν το καταλαβαίνω. Ίσως, λοιπόν, δεν άκουσα τι είπε και ο κ. Πετρόπουλος. Και αναφέρθηκε κυρίως στην κυρία Μπαρτζάκη, βέβαια, κυρία Δαμόπουλε, και επίσης έκανε και κάποιες νήξεις για μελέτες και φαγοπότια τα οποία υπάρχουν ενδεχομένως και αυτά όλα θα κοπούν, λέει ο κ. Πετρόπουλος. Και μάλιστα... Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό που ακούω τώρα πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, τι μελέτες και φαγοπότια. Ποιος κάνει φαγοπότια δηλαδή και ποιες μελέτες. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να συζητήσουμε, κύριε Αλούσιο, ειλικρινά. Δηλαδή, αυτό που άκουσα τώρα με στεναχωρέθηκα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι... Αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι μια μεγάλη κατηγορία που βαρύνει την περιφέρεια και όλους τους φορείς. Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ θέλω οι υπηρεσίες να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εάν δεν την κάνουν σωστά, θα να τις ψέξουμε διαφορετικά. Έχετε την οποιαδήποτε ενδεχομένως αμφιβολία ότι οι υπηρεσίες δεν κινήθηκαν όπως θα έπρεπε ή ότι εξάντλησαν ενδεχομένως τα περιθώρια αυστηρότητας για κάποιο λόγο? Κοιτάξτε να δείτε. Εάν αύριο μεθαύριο δούμε έναν ιδιώτη να πάει να ρίχνει άμμο στη λίμνη, τι θα πούμε μετά? Κοιτάξτε, ρίχνουμε στον ιδιώτη και δεν δίνουμε πρόστιμο στο Δήμο, και εξάλλου τα πρόστιμα είναι συγκεκριμένα. Το ύψος είναι, η υπηρεσία δεν το ρίχνει τη στοιχεία, έτσι. Καθορίζεται βάσει της ποσότητας, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Αδαμόπουλε. Αναλόγως τη βλάβη που προκαλεί στο περιβάλλον. Δεν υπήρχε δηλαδή από πλευράς της περιφέρειας οποιαδήποτε... Με καμιά κυβέρνηση. Όχι. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Αδαμόπουλε, ο κύριος Πετρόπουλος δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά τα πρόστιμα και βέβαια θα ασκήσει και ο Δήμος από την πλευρά του όλα τα δικαιώματα που έχει για να κάνει κάποιες ενστάσεις ή οτιδήποτε άλλο προβλέπει η διαδικασία. Λογικό είναι. Και ένας ιδιώτης, άμα δεχθεί πρόστιμο, λογικά θα κάνει και την ένστασή του. Τα περιμένουμε αυτά. Λογικό είναι. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με την αποκατάσταση, κυρία Αδαμόπουλε, αυτή, όπως είπατε και εσείς, δεν έγινε. Εξακολουθείτε να ζητάτε από τον Δήμο την αποκατάσταση της ΠΛΑΣ. Κοιτάξτε, κανονικά έπρεπε εκείνη την μέρα να γίνει αποκατάσταση για να μην πέσει όλη αυτή η άμμος μέσα στην λίμνη εκείνη την περίοδο. Λογικά πιστεύω ότι το ό,τι κακό ήταν να γίνει, έγινε. Τώρα δεν ξέρω αν η υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να αποκατασταθεί το μέρος ή όχι. Θεωρείτε όντως ότι έγινε ζημιά, κύριε Αδαμόπουλε? Γιατί, να σας πω κάτι, είπε ο κύριος Πετρόπουλος και ενδεχομένως να έχει ένα δίκιο, ότι πώς θα αναδείξουμε την περιοχή μας, πώς θα αναδείξουμε την λίμνη μας, πώς θα φέρουμε τουρισμό, αν δεν κάνουμε κάποιες δράσεις οι οποίες έχουν σχέση φυσικά με την λίμνη. Εάν δεν μπορούμε δηλαδή να κουνηθούμε μέσα και γύρω από τη λίμνη, τότε πώς θα αναδείξουμε αυτό το φυσικό κάλλος της περιοχής μας? Αυτό είπα προηγουμένως, κύριε Αλούσιο. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, πρέπει να γίνεται μελετημένα και με τις αδειοδοτήσεις που χρειάζεται. Όταν εμείς πάμε να κάνουμε ένα έργο παραλίμνια, θα πάρουμε και την αδειοδότηση, όπως κόψαμε τα καλάμια στο Μαύροβο. Πήραμε την άδεια, έτσι, βγήκε η έγκριση, κάναμε τη μελέτη καταρχήν, έτσι. Χωρίς μελέτη, χωρίς αδειοδότηση, δεν πρέπει να γίνεται κάτι. Και γι' αυτό η υπηρεσία επαγρυπνά, έτσι. Σε ό,τι αφορά, κύριε Δαμόπουλε, την περίπτωση, γιατί αναφέρθηκε και σε αυτό, εκφράζοντας ένα παράπονο ο κύριος Πετρόπουλος, τις εκδηλώσεις που έγιναν για την ημέρα περιβάλλοντος, και είχε ζητηθεί τότε και η συνδρομή του και η δική του αδειοδότηση στο να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση, η πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε τότε, σε συνεργασία και της Περιφέρειας και του Δήμου. Και είπε ο κύριος Πετρόπουλος συγκεκριμένα ότι τότε ήταν καλός, λέει ο κύριος Πετρόπουλος, όταν μου ζητούσαν την άδεια για να γίνουν οι εξέδρες και αυτά και να γίνει όλη αυτή η εκδήλωση. Κοιτάξτε, για μένα δεν είναι ο κύριος Πετρόπουλος, δεν στοχοποιώ τον κύριο Πετρόπουλο, έτσι, μην φτάνουμε σε εκείνο το σημείο. Ο Πετρόπουλος δεν είναι καλός τη μια φορά και κακός την άλλη. Εγώ είπα για την συγκεκριμένη μέρα, για τη συγκεκριμένη κατάσταση για την οποία δέχτηκε ο Δήμος το πρόστιμο. Και δεν νομίζω ότι
ο Πετρόπουλος είναι το πρόσωπο το οποίο... Αλλά ήταν αυτός που πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε άλλος θέση που δεν έχει σημασία. Δεν θέλω να ακούω ο Πετρόπουλος όταν είναι σαστημένος ή όχι. Ναι, απλά ήταν... Και με τον κύριο Πετρόπουλο, να σας πω. Και με τον κύριο Πετρόπουλο, μετά την κατάσταση εκείνης της μέρας που έγινε όλη η ιστορία, είχα μιλήσει με τον κύριο Πετρόπουλο και είχε δώσει και στις υπηρεσίες δίκαιο ότι ναι, έπρεπε να κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, τώρα τι άλλαξε όμως, ότι... αν είχε ρίξει δίκαιο ότι όντως οι υπηρεσίες πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, έως και σήμερα που... Δεν ξέρω, μήπως χωλώθηκε, δεν πίστευε ότι θα είναι το πρόστιμο σε αυτό το ύψος, μήπως πίστευε ότι στο τέλος δεν θα επιβληθεί. Δώσει το πρόστιμο, δεν θα επιβληθεί το πρόστιμο, η υπηρεσία δεν ξέρω. Εσείς πάντως υποστηρίζετε τις υπηρεσίες, κύριε Αδαμόπουλε, οι οποίες προχώρησαν σε αυτή τη διαδικασία. Η υπηρεσία κάνει καλά τη δουλειά της, όπως είπα προηγουμένως, σε όλες τις περιπτώσεις. Έχει δεχτεί πολλές κλήσεις η υπηρεσία, έχει ρίξει πρόστιμα η υπηρεσία και σε επιχειρηματίες και σε σπίτια και σε νοικοκυριά, σε διάφορες. Δηλαδή, όταν η υπηρεσία φροντίζει για το περιβάλλον μας, λογικό είναι να τη στηρίζουμε. Και δεν θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικό, λέτε, και να αντιμετωπίσετε διαφορετικά τον Δήμο από ό,τι έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ή έχουν αντιμετωπιστεί κάποιοι ιδιώτες, μάλιστα. Ακριβώς. Κύριε Αδαμόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, 40.000 τετράδια παρέλαβε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα διανεμηθούν σε όλα τα σχολεία της Δυτικής Μακεδονίας από 2 σε κάθε μαθητή. Τα τετράδια παρέλαβαν σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θόδωρος Καρυπίδης, και ο προϊστάμενος εκπαίδευσης, ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία, η οποία ξεκίνησε εδώ περίπου και 6 μήνες, σε μια συνεννόηση που είχαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα διοικητικής μεταρρύθμισης, τον κ. Βερναδάκη, τον οποίο θέλω και να ευχαριστήσω θερμά. Έχουμε τη διάθεση περίπου 40.000 τετραδίων για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το σύνολο είναι 70.000 για όλη την Ελλάδα, όπου θα δοθούν τα υπόλοιπα 30.000 στην νησιωτική Ελλάδα και στην περιφέρεια Αττικής. Αντιλαμβάνεστε ότι η Δυτική Μακεδονία από αυτά τα τετράδια παίρνει την μερίδα του Λέοντος, γιατί είναι μια περιοχή η οποία δυστυχώς καλπάζει ανεργία. Οι δείξεις της οικονομίας δεν είναι θετική και αντιλαμβάνεστε ότι και η κυβέρνηση αλλά και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες και πάνω απ' όλο τα παιδιά μας. Η διάθεση των τετραδίων θα γίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στα ειδικά σχολεία, τα παιδιά με αναπηρίες δηλαδή. Θα περισσέψει μία ποσότητα τετραδίων, γιατί αν δεν κάνω λάθος, εδώ είναι και ο κ. Περιφερειακός Διευθυντής, μιλάμε για σύνολο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 15.000 μαθητών. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει κάθε μαθητής από 2 τετράδια και θα έχουμε ένα υπόλοιπο 7.000 τετραδίων. Αυτά τα 7.000 τετράδια, με απόφαση δικιά μου και μέσα από το Ταμείο της Φτώχειας, όπου είναι καταγεγραμμένες οι οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα και έχουν παιδιά, αυτά τα 7.000, κύριε Περιφερειακή Διευθυντά, θα διατηρηθούν σε αυτά τα παιδιά από τις οικογένειες που είναι στο Ταμείο της Φτώχειας. Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Βερναδάκη, για τη συνεργασία που είχαμε. Να ξέρετε ότι η πολιτεία δεν δαπάνησε ούτε ένα ευρώ για αυτά τα τετράδια. Είναι από χαρτί που υπήρχε στο Εθνικό Τυπογραφείο και ήταν αναξιοποιητό. Εκεί τυπώθηκαν αυτά τα τετράδια, εκεί έγιναν όλες οι εργασίες. Άρα, αντιλαμβάνεστε, με μηδέν κόστος έχουμε 40.000 τετράδια για τα παιδιά της Δυτικής Μακεδονίας, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα παιδιά τα ανάπηρα, αλλά και τα παιδιά που δυστυχώς οι γονείς τους είναι στο Ταμείο της Φτώχειας. Η πρωτοβουλία νομίζω ότι περιείχε ένα συμβολισμό. Στηρίζουμε τις ευπαθείς ομάδες. Και βέβαια ο συμβολισμός είναι ότι εμείς στηρίζουμε και το δημόσιο σχολείο. Και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα προηγούμενα χρόνια ο προϋπολογισμός ήταν στο 2,3. Εμείς φέτος το πάμε στο 2,8. Σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν στόχο να το πάνε στο 1,9. Στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο. Είναι μια συμβολική πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια στον Υπουργό. Και εμείς βέβαια θα διαθέσουμε, έχουμε ήδη προγραμματίσει, θα περάσουν οι Δήμοι και έχει γίνει ήδη ο κατανοητισμός, θα περάσουν οι Δήμοι με τις υπηρεσίες τους να παραλάβουν τα τετράδια.
Πότε αρχίζει, πότε αρχίζει η παράδοση. Ευχαριστούμε. Συνδεόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Φυτικής Παραγωγής Άργους Ορεστικού, τον κύριο Θωμά Μάνο, για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν για το θέμα των αποζημιώσεων των φασολοπαραγωγών, που μάλιστα υπέστησαν και νέες ζημιές με την χθεσινή νεροποντή. Κύριε Μάνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εγώ και σας και στους τηλεθεατές σας. Έχουμε λοιπόν καταρχάς και νέες ζημιές από την χθεσινή νεροποντή που πραγματικά πλημμύρισε το Άργος Ορεστικό. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και εικόνες από το τι έγινε μετά την βροχή εχθές. Να μας πείτε όμως, έχουμε και την εξέλιξη για τις δηλώσεις που πολύ σύντομα λήγει η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για την προηγούμενη καταστροφή. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν καταρχάς οι αγρότες? Ναι. Κύριε Λούσα, ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Θα πρέπει οι αγρότες να ξέρουν ότι ανάλογα την περιοχή του νομού Καστοριάς έχουν γίνει αναγγελίες. Η αναγγελία έχει ένα χρονικό περιθώριο στο να πάνε να δηλώσουν τις ζημίες που έχουν υποστεί. Σε κάθε περιοχή υπάρχουν διαφορετικές ημερομηνίες. Στην περιοχή του Άργους Ορεστικού η ημερομηνία καταληκτική είναι στην Παρασκευή, γιατί ελήφθη υπόψη το τετραήμερο των βροχοπτώσεων που είχαμε τότε και τα πλημμυρικά φαινόμενα. Απλά υπήρχε μια κλειδοσυνεργία τη μεριά του υποκαταστήματος του εργάτη της Κοζάνης, δεν είχαν διευκρινίσει τι θα δηλωθούν. Τελικά μετά από πολλοί ημέρες, θα έλεγα, συζητήσεις, αποφασίστηκε να δηλωθούν όποιος παραγωγός νομίζει ότι έχει υποστεί ζημία το χωράφι που είναι αποζημιώσιμη, που αυτό σημαίνει ότι είναι 25% και πάνω, θα μπορεί να πάει να κάνει δήλωση καλλιέργειας. Ενώ στην αρχή είχαμε πει ότι θα δηλωθούν μόνο τα φασόλια τα οποία ήταν πλημμυρισμένα, ήταν πολλές μέρες κομμένα. Τέλος πάντων, ότι όποιος παραγωγός μας ακούει αυτή τη στιγμή, μας παρακολουθεί, θα πρέπει και εκτιμάει ότι έχει ζημία το χωράφι του αποζημιώσιμη, πάνω από 25%, να φροντίσει να πάει να κάνει σύντομα τη δήλωση ζημίας για να μπορούν και να έχουν σύντομα γεωπόνη του ΕΒΓΑ για να αρχίζουν τις εκτιμήσεις. Τώρα, γιατί αυτές αφορούν στην βροχή της 9ης Σεπτεμβρίου. Με τη νέα βροχή είχαμε μια επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης, κυρία Λούσιου. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί? Βλέπουν και αν είχαν θεωρήσει ότι δεν είχαν πάει τόσο μεγάλη ζημία την πρώτη βροχόπτωση, γιατί δεν είχαν κομμένα τα φυτά τους, είτε γιατί θεωρούν ότι από την πρώτη βροχόπτωση δεν είχαν πάνω από τους 5%, αλλά με τη νέα βροχόπτωση που τα επίπεδα της είναι πολύ ψηλά, κυρία Λούτσου, και θέλω να το τονίσω, υπάρχουν καταγεγραμμένα τα στατιστικά στοιχεία από τους μετεωρολογικούς δεύτερης γεωργίας που δείχνουν ύψη βροχής μέχρι 35 χιλιοστά. 35 τόνους νερό κατά στρέμμα. Καταλαβαίνετε ότι και η χθεσινή νεροποντή ήταν πάρα πολύ υψηλή και επιδείνωσε την υφιστάμενη κατάσταση των χωραφιών. Είχαμε και φαινόμενα ανεμοστρόβιλου στην περιοχή Αμπελοχωρία Μουδάρας. Νομίζω έχετε και οπτικό υλικό από την περιοχή εκεί. Ναι, ναι, παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή και τα πλάνα. Φύγαν ακόμα και σκεπές από διοικητικούς χώρους. Καταλαβαίνετε ότι έντες στον ανέμο δεν έχουν εξαπλώσει ολόκληρα χωράφια κάτω, 20 και 30 στρεμμάτων, που είναι και αυτό μια ζημία ακόμα, μιλάμε και για γεωργική καταστροφή μερικών χωραφιών. Αυτό υπάρχει και στον κανονισμό περί ανεμοθύελας, πρέπει να γίνει και μια δεύτερη δήλωση από τους παραγωγούς. Ευελπιστούμε ότι τα φαινόμενα θα σταματήσουν, Γιάννα, γιατί αν συνεχιστούν θα μιλάμε για έναν όλεθρο στην καλλιέργεια των φασουλιών. Γιατί πλέον και η ποσοτική και η ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος μας έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς ως αγρότες, με τους φιλολογικούς φορείς μας σε έναν νομό, συνεταιρισμούς, συλλόγους, είμαστε σε επαφή και σε επαγγελματίες και θα έχουμε και δυναμική παρουσία και απέτηση στο να αποζημιωθούν, στο να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις, να είναι δίκες οι εκτιμήσεις και να είναι γρήγορες και οι αποζημιώσεις. Δεν θέλουμε να έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε το φαινόμενο του παγετού του Απριλίου, που 5 μήνες μετά δεν έχουν περάσει καν να δουν τα χωράφια, γιατί είναι ένα θέμα και αυτό για τον νομό μας. Θέλουμε αυτές οι εκτιμήσεις να γίνουν άμεσα από τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, να είναι δίκαιες. Πάντως η κυρία Τελιγιορίδου, κύριε Μάνο, μιλώντας εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων του Δικτύου 1, δήλωσε ότι
δεν θα επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα και ότι αυτή τη φορά οι εκτιμήσεις θα είναι άμεσες. Η κυρία Τηλιγιορίδου με την παρουσία της στη δημόσια στην περιοχή των ζημιών, την ημέρα που ήρθε το κλιμάκι του ΕΛΓΑ για να δει τις ζημίες, το τόνισε και αυτό δημόσια. Ευελπιστώ αυτό που είπε να γίνει πράξη. Κύριε Εμάνο, από την εμπειρία σας τώρα, πότε περίπου περιμένουμε τις αποζημιώσεις, εάν και εφόσον όλα πάνε καλά, δηλαδή γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις? Είναι και θέμα το πότε θα μπορέσει ο ΕΛΓΑ να εγγράψει τις εκτιμήσεις που θα κάνει, γιατί μια διαδικασία δεν μπορεί να πω ότι είναι και σύντομη, μέσα στο χειμώνα θα γίνουν αυτά, αλλά ευελπιστώ να μην φτάσουμε τον Απρίλιο και τον Μάιο, ή τον Μάρτιο ακόμα. Τώρα, κύριε Μάνο, γιατί μείωση παραγωγής μιλάμε μετά από όλες αυτές τις καταστροφές? Ήδη από τις δικές μας εκτιμήσεις που κάναμε ως παραγωγή, μιλάμε για το 50% περίπου, είχαμε πριν τη χρυσινή βροχόπτωση. 50% κάτω, λοιπόν, σε επίπεδο ποσότητας παραγωγής. Ποσότητα, δεν είναι ποσότητα, Γιάννα. Το θέμα είναι ότι αν το χωράφι, να πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει ο κόσμος, έβγαζε 100 κιλά, τα 50 κιλά θα είναι. Ακριβώς, αυτό λέω. Μιλάμε για μείωση της ποσότητας. Για το τονίζω αυτό, πριν τη χρήσιμη βροχή. Αυτό σημαίνει τι όμως, κύριε Μάνο, και σε επίπεδο τιμών? Δηλαδή, ουσιαστικά θα περιμένουμε... Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, Γιάννα. Αυτό δεν θέλω να γίνω προφήτης. Βλέπουμε και κάνουμε. Απλά μιλάμε ότι σίγουρα θα έχουμε μία μείωση της εμπορεύσιμης ποσότητας στο επίπεδο του νομού Καστοριάς, γιατί η φύρα θα είναι ήδη πολύ μεγάλη και επιβαρύνθηκε με τη χθεσινή νοροποντή. Και ευελπιστούμε να μην έχουμε άλλες νοροποντές στη συνέχεια, γιατί κάθε νοροποντή που ρίχνει πλέον, έστω και των 5 και των 10 χιλιοστών, επειδή δίνει επιβαρυμένη καλλιέργεια από τα υψηλά νούμερα βροχόπτωσης των προηγούμενων ημερών του μήνα, για να καταλάβεις ότι μέχρι και σήμερα οι σταθμοί περίπου μεσοσταθμικά στην Καστοριά έχουν καταγράψει 200 χιλιοστά βροχής, 200 χιλιοστά νερού, που σημαίνει 200 τόνους νερού στρέμμα έχει ρίξει μέχρι τώρα, μέχρι την ημερομηνία, μέχρι το μήνα αυτό. Είναι τεράστιο το νούμερο αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα, κύριε Μάνο, και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά αν θα έχουμε κάποια προβλήματα. Μέχρι στιγμής, Γιάννα, αυτό που έχει μείνει να πω καλό φασόλι είναι καλό. Δεν έχουμε τέτοια, ας πούμε, προσβολή που να πούμε ότι είναι και αυτό για πέταγμα. Είναι καλό. Αλλά όπως είπα, ότι μετά τη χθεσινή βροχή δεν έχουμε κάνει εκτιμήσεις ακόμα, γιατί να βάσει και δεν μπορούσαμε να πάμε να εκτιμήσουμε μέσα στους αγρούς. Από αύριο το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα κάθε βροχή που ρίχνει θα υπάρχει και η ποιοτική που βάζουμε στο προϊόντος. Αλλά όπως υπάρχει και μεγάλη επιβάρυνση κόστους στους παραγωγούς, μετά τις πτώσεις που είχαμε λόγω των ανέμων των χθεσινών, είδατε και στα πλάνα ότι μερικά κτήματα είναι όλα κάτω, αυτό τώρα να μπούμε να το σηκώσουμε αυτό και να βάλουμε εργατικά σημαίνει ένα κοστολόγιο εργατικό. Και αυτό πρέπει να ληφθεί και από τη μεριά του ΕΛΓΑ υπόψη. Μάλιστα. Κύριε Μάνο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε ότι θα πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής τουλάχιστον. Ας το ευχηθούμε, γιατί από τη ζημιά χέρος δεν βγαίνει, Γιάννα. Έτσι ακριβώς. Το ευχόμαστε να σταματήσουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συντομίσουμε την καλλιέργεια με όσο το λιγότερη απώλεια. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μάνο. Καλό βράδυ, να ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ και στους τηλεθεατές σας. Αλλάζουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η εισήγηση για την ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε στην Βουλή, στην μόνιμη επιτροπή μάλιστα των περιφερειών, ο βουλευτής Φλόρινας Κώστας Σέλτσας. Ας δούμε ένα σχετικό απόσπασμα. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να συγχαρώ για την άρτια εισήγησή σας. Πράγματι, θα συμβάλλει στον διάλογο και στις προτάσεις για την ανάπτυξη των περιφερειών. Για άλλη μια φορά σας συγχαίρω. Και πρέπει εδώ πέρα να κάνετε μια διόρθωση, ούτε δεν είναι ο τόπος καταγωγής σας, τα νησιά, είναι ο τόπος καταγωγής στην Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη. Λοιπόν... Είναι... ο τόπος καταγωγής είναι εκεί που έζησες παιδί, λέει, αλλά και ο τόπος παραγωγής είναι εκεί που δουλεύεις. Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Πάντως, ευχαριστώ. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί την ενεργική καρδιά της χώρας λόγω του ορυκτού της πλούτου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των άλλων υδάτινων επιφανειών της. Αποτελεί επίσης σημαντική γεωπολιτικά περιφέρεια καθώς αποτελεί την πύλη εισόδου της χώρας προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη. Αυτό σε συνδυασμό με την πίεση που δέχεται
Ως προς τις επιχειρήσεις από τις όμορες χώρες, καθιστά υπερτακτική ανάγκη την ενίσχυση της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και το άπλωμα της διασυνεργικής συνεργασίας, καθώς και τη βελτίωση της προσπερασιμότητας. Κυρίως μέλημα όλων των τοπικών φορέων και θεσμών είναι η δημιουργία και η διατήρηση μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή είναι πολλά, αν και βρίσκεται στα τελευταία χρόνια σε μια τροχιά πιο θετική από το παρελθόν. Αυτά είναι συνοπτικά τα εξής. Πρώτον, πανευρωπαϊκά υψηλή ανεργία και ειδικά των νέων. Το πρόβλημα εντείνεται από την οικονομική κρίση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν υψηλό ενεργειακό κόστος λόγω του κλίματος της περιοχής, την απόσταση από τις αγορές αλλά και τις αδικίες όσον αφορά τις κοινοτικές ενισχύσεις. Συγκεκριμένα, επειδή ο ορισμός μιας περιοχής ως πλούσιας γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του ΑΕΠ της κάθε περιοχής, η δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή επιδρά ώστε να εμφανίζεται η φτωχότερη στην πραγματικότητα περιφέρεια της χώρας ως πλούσια. Αυτό το γεγονός περιορίζει τα ποσοστά ενισχύσεων που θα μπορούσαν να λάβουν οι επιχειρήσεις που με τη σειρά τους δυσκολεύονται να αναπτυχθούν ώστε να μειώσουν με τις προσλήψεις την ανεργία. Δεύτερον, περιβαλλοντολογική επιβάρηση της περιοχής λόγω της εξορρυκτικής δραστηριότητας. Η ΔΕΗ μπορεί να έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας στα γλυντορυχεία, αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος έχει γίνει τμηματικά, έχει αργήσει ή δεν έχει γίνει καθόλου σε κάποιες περιοχές. Η πρόταση να ενταχθούν οι περιβαλλοντολογικές αποκαταστάσεις σε ένα εθνικό σχέδιο, όχι να παραμένουν ουσιαστικά στη διακριτή ευχέρεια της εταιρείας που πρέπει να εξαρτηθεί σοβαρά. Τρία. Μεταγκαταστάσεις οικισμών με μεγάλο κόστος σε βάρος της ανάπτυξης. Για τις μεταγκαταστάσεις των οικισμών που επηρεάζονται από την κινητική δραστηριότητα, μέχρι στιγμής χρησιμοποιούνται πόροι από το ΠΕΠ. Πόροι οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της περιοχής με βιώσιμο τρόπο, αν η εταιρεία που δημιουργεί εξ αρχής την ανάγκη μεταγκατάστασης αναλάβαινε ως οφείλει και το κόστος αυτής και μάλιστα με συγκεκριμένο πλάνο, ώστε οι νέοι οικισμοί να είναι βιώσιμοι και πιο από τις προηγούμενες. Υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των δομών υγείας. Τα νοσοκομεία της περιοχής και ιδιαίτερα αυτό της Φλόρινας και της Κοζάνης παρουσιάζουν τεράστιες ελλείψεις και στο προσωπικό και σε μηχανήματα. Η ποιότητα ζωής των κατοίκων επηρεάζεται αισθητά και μετρήσιμα από αυτές τις ελλείψεις και αν θέλουμε να μιλάμε για μια περιφέρεια που αναπτύσσεται, οφείλουν να αντιμετωπιστούν. 5. Δύσκολη οδική σύνδεση και χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού. Η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, λόγω λαθών σχεδιασμού της Εγνατίας και Ιωνίας Οδού, είναι από τις περιοχές με λυπή οδική σύνδεση ταχείας κυκλοφορίας, ενώ το φυσικό ανάληθο της περιοχής έχει οδηγήσει σε χωριά με μεγάλο φυσικό κάλος, αλλά σοβαρή έλλειψη πληθυσμού. 6. Εξάρτηση από το λιγνίτη, τη ΔΕΗ και τα λεγόμενα δίμηνα. Η προετοιμασία για τη μεταλλιντική εποχή έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά αποτελεί πρόβλημα και η νοοτροπία εξάρτησης των εργαζομένων από τα δίμηνα και τα οχτάμηνα της ΔΕΗ, πράγμα που οδηγεί σε περιορισμένη επαγγελματική κινητικότητα, ειδικά των νέων, το οποίο οδηγεί σε μονόπλευρη ανάπτυξη της περιοχής, κάτι που μακροπρόθεσμα λειτουργεί αρνητικά για το ΑΕΠ της περιοχής. Ποιοι είναι οι αναπτυξιακοί στόχοι? Ο στρατηγικός σχεδιασμός έχει ένα κεντρικό πυλώνα, την υλοποίηση που είναι το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περίοδου. Αυτό έχει δύο βασικές προτεραιότητες. Να αναπτύξει την επιχειρηματικότητα και να καταπολεμήσει τη φτώχεια. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση του ΠΕΠ, αλλά και όλων των προγραμμάτων, δεν πρέπει να έχει σκοπό την απορρόφηση για την απορρόφηση, αλλά την κατανομή των κονδυλίων, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσει ανάπτυξη με βιώσιμη προοπτική. Σε αυτό η περιφέρεια δεσμεύεται, για παράδειγμα, τα οδικά έργα και τα έργα υποδομής να σχεδιαστούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και όχι με αυτό που βουλεύει τον εκάστοτε εργολάβο. Με τέτοιες οικονομίες που μπορούμε να πετύχουμε, θα υπάρξει δυνατότητα να χρηματοδοτούν δράσεις στους εξής τομείς. Παιδεία.
Με το Πανεπιστήμιο της Κοζάνης και την επικείμενη λύση του ρημοτομικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου της Φλόρινας θα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα εκπαιδευτικό κέντρο που σκοπό του θα έχει την προσέλκυση φοιτητών και ερευνητών από τις γειτονικές χώρες, αλλά και την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και φορείς της ευρύτερης περιοχής. Έξυπνη εξειδίκευση. Ανάπτυξη της βιομηχανίας γονοφόρων ζώων με σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά και την ανάδειξη των ντόπιων προϊόντων με ονομασία προέλευσης, καθώς και την ανάδειξη των τοπικών συμφώνων ποιότητας. Διασυνεργικές επιχειρήσεις και κλάστες που θα δώσουν απαραίτητη όθηση προς αυτή την κατεύθυνση. Θερμοκηπιακά πάρκα. Στις περιοχές όπου υπάρχει δίκτυο τηλεθέρμανσης, υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα δημιουργίας θερμοκηπιακών μονάδων, οι οποίες θα λειτουργούν με συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές άλλων χωρών, όπως παράδειγμα της Ιταλίας. Σχεδιασμός της μεταλλητικής εποχής. Το φυσικό κάλος της περιοχής και ο καθαρισμός των χρήσεων γης είναι και τα δύο απαραίτητα στοιχεία για να καθορίσουμε τον τρόπο που θα σχεδιαστεί η μεταλλητική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή. Το πρώτο υπάρχει και μπορεί με την κατάλληλη χρηματοδότηση να επιδοτήσει την τουριστική ανάπτυξη. Το δεύτερο όμως χρειάζεται απαραίτητα να ολοκληρωθεί ώστε να υπάρξει τρόπος να αναπτυχθεί πολύπλευρα η περιοχή. Επίσης, η Σχολή Πυροσβεστών και το Εθνικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας θα συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της αποσχόλησης στην περιοχή. Στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και καταγραφή ανέργων έχουν γίνει στην περιοχή με πρωτοποριακό πράγματι τρόπο από την αρχή της κρίσης και πρέπει να συνεχιστεί και να στηριχθεί η λειτουργία τους. Υγεία. Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων διαχείριση των θεμάτων υγείας στην περιφέρεια, όπως ήδη προβλέπει ο Καλλικράτης, θα απελευθερώσει τη δυναμική της περιφέρειας και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά του στο σύστημα υγείας. Ανταποδοτική αύξηση του τέλους λιγνίτη και δεσμοθέτηση τέλους ύδατος. Η αύξηση του τέλους ανάπτυξης το τέλος λιγνίτη από 0,5 σε 1,2% θα πρέπει να υποστηριχτεί από το Κοινοβούλιο ως ένα δίκαιο αίτημα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των φορέων της. Η θεσμοθέτηση τέλους ύδατος, δηλαδή ειδικό τέλος ΑΠΕ, λόγω της δημιουργίας και λειτουργίας των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών στην περιοχή με ποσοστό 3% της προ-ΦΠΑ τιμής πώλησης της λειτουργικής ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας. Εγκαιοβιολτοτικά έργα. Λειτουργική ανακλήρωση, ολοκλήρωση των εγκαιοβιολτοτικών έργων, όπως τα αρδευτικά έργα, εκεί που κατασκευάστηκαν τα μυευτήρες, αναδεσμοί και παράλληλα έργα αναδασμών που θα κάνουν βιώσιμη την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Οδικά έργα. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Νίκης Φλόρινας Πτολεμαίδα Κοζάνη Λάρισα και του άξονα Σιάτιστα Αεροπηγή Κρυστελοπηγή στην Εγνατία θεωρούνται επιβλημένοι και θα πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα συνδέοντας την Ευρώπη. Το ίδιο και ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού για τον ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο και ειδικότερα τα τμήματα Φλόρινα, Κοζάνη, Καλαμπάκα, Ιγουμενίτσα με πρόβληψη συνδέσεων με Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, τα οποία επίσης θα πρέπει να ενταχθούν και στα προγράμματα συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτά. Σας ευχαριστώ για την. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον Αντώνη Παραρά, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά την απαγωγή του Καστοριανού Γουνοποιού, που σημειώθηκε αρκετό διάστημα πριν και είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Θα δώσουμε δύο πληροφορίες. Θα δώσουμε πληροφόρηση φυσικά για το πολύ έκτακτο θέμα, αυτό που ανακοίνωσες μόλις τώρα, και στη συνέχεια είμαστε και στο τέλος, γιατί βρίσκομαι στο δικαστικό μέγαρο Καστοριάς, των τοποθετήσεων που κάνουν οι συνήγοροι υπεράσπισης και η πολιτική αγωγή, με την εισήγηση βέβαια από την εισαγγελέα για την περίφημη υπόθεση του Βελβεντού. Να ξεκινήσουμε όμως για ένα πρώτο από την έκτακτη είδηση που έχουμε με την εξέλιξη, την πολύ σοβαρή, σε αυτή την απαγωγή, ληστεία και κλοπή που είχαμε, νομίζω αρχές Μαρτίου ήταν, του γνωστού τοπικού επιχειρηματία που είχε βέβαια συγκλονίσει και είχε θορυβήσει, θα έλεγα, την περιοχή τη δική μας και όχι μόνο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορία που έχουμε, η αστυνομία έχει προχωρήσει στην σύλληψη τουλάχιστον τριών ατόμων
Τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώνω κάνουν λόγο για νεαρά άτομα. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία και εξέλιξη. Φαίνεται να έχουν ομολογήσει τις πράξεις τους, αλλά η υπόθεση είναι ακόμα σε έρευνα. Φυσικά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτε από την αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι μπορούμε από σήμερα, από απόψε, να μιλάμε για την εξιχνίαση αυτής της ληστείας και απαγωγής που είχαν αρχές Μαρτίου. Πάντως, Αντώνη, επειδή είδαμε και κάποια σχόλια στο Facebook από τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Νάτζη, ο οποίος ήταν και ένας από τους βασικούς ανθρώπους που ασχολήθηκε με την συγκεκριμένη υπόθεση και έγραψε συγκεκριμένα ότι νιώθει μεγάλη υπερηφάνεια που είναι στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω ότι η αναφορά του είχε να κάνει ακριβώς με την σύλληψη αυτών των δραστών, που πλέον, Αντώνη, νομίζω ότι είχαμε ξεχάσει κι εμείς ότι υπάρχει πιθανότητα σύλληψής τους τόσο καιρό μετά. Ενώ έλεγαν βέβαια από την αρχή, από την αστυνομία, ότι θα έχουμε κάποια στοιχεία, ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην σύλληψη, νομίζω ότι πλέον είχε φύγει αυτό από το μυαλό μας. Δεν περιμέναμε να έχουμε τέτοια εξέλιξη και μάλιστα που πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική σε μια πολύ κρίσιμη ούτως ή άλλως μέρα και δύσκολη μέρα, γιατί έχουμε ταυτόχρονα και το άλλο περιστατικό στο μεικτό Ορκωτό δικαστήριο εδώ. Ολοκληρώνεται από ό,τι είπες η διαδικασία, ναι. Ναι, και έχουμε ήδη και την εισήγηση από την εισαγγελέα. Θα σας πω σε λίγο και περίπου πού οδηγείται αυτή η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε από τις 9 περίπου το πρωί με διακοπές 12.30 κανονικά και συνεχίζεται ακόμα και την ώρα αυτή. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε την πολύ σοβαρή αυτή πληροφορία και εξέλιξη. Επίσημη ανακοίνωση, όπως και άλλες φορές συνηθίζουμε να λέμε Γιάννα, το διευκρινίζω αυτό όμως. Ξέρουμε ότι οι πληροφορίες που δίνουμε είναι πάντοτε διασταυρωμένες και επιβεβαιωμένες. Η έρευνα όμως είναι σε εξέλιξη. Η πολύ σημαντική σύλληψη ή οι συλλήψεις που έχει κάνει ήδη η αστυνομία είναι ακόμη σε έρευνα. Δηλαδή, πιθανότατα μέχρι και αύριο θα έχουμε και καινούργια στοιχεία για την σύλληψη τουλάχιστον 3 ατόμων όπως έχουμε πει. Και είναι Έλληνες, Αντώνη, και δεν ξέρω αν είναι ενδεχομένως και κάτοικοι εδώ της περιοχής μας. Της Καστοριάς ή της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχεται και ως πληροφορία από εμάς και το ξέρεις, το κουβεντιάζαμε νωρίτερα. Πρέπει λοιπόν, νομίζω όμως ότι η πολύ σοβαρή εξέλιξη είναι αυτή που δίνουμε, ότι υπάρχουν συλλήψεις, ότι έχουμε πιθανότατα την εξιχνίαση πια αυτής της υπόθεσης και νομίζω ότι πρόκειται για μία, και τολμούμε να το πούμε, για μία ακόμη επιτυχία της τοπικής αστυνομίας, σε συνεργασία βέβαια και με άλλες πληροφορίες που συγκεντρώνει, αλλά επειδή ανέφερες πριν για περιστατικά, να πούμε ότι ναι, και αυτό ήταν ένα από αυτά που υπήρχαν βέβαια ερωτήσεις από μέρους μας, αλλά μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουν γίνει αρκετά γεγονότα το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό κιόλας φαίνεται ότι υπάρχει μια ενασχόληση πολλαπλή, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. Πάντως, Αντώνη, νομίζω ότι θέλω να σου πω ότι έχουν ειδοποιούνται σιγά-σιγά όλοι οι εμπλεκόμενοι, έτσι, και οι παθόντες. Μάλιστα. Και γνωρίζω, Αντώνη, ότι αν όχι αύριο, σίγουρα μεθαύριο θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση και μάλλον μέσω συνέντευξης τύπου από τον αστυνομικό διευθυντή Καστοριάς, τον κύριο Αμαραντίδη. Πολύ ωραία. Τώρα, επαναλαμβάνουμε, είναι η πρώτη πληροφόρηση που δίνουμε και έτσι νομίζω θα έχουμε την εξέλιξη και τις επόμενες ώρες. Δεν νομίζω να προλάβουμε στη διάρκεια του δελτίου να δώσουμε κάτι άλλο για το θέμα αυτό. Πάντως, ολοκληρώνεται η διαδικασία η δικαστική και μάλλον θα έχουμε και την απόφαση σήμερα, Αντώνη. Κοίταξε, ναι, παρότι υπήρχε αίτημα και για αναβολή, για να προσκομιστούν από την πολιτική αγωγή και κάποια νέα στοιχεία, θέλω να σου πω ότι την ώρα αυτή που μιλάμε, οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν την τελευταία τους τοποθέτηση. Έχει ήδη προηγηθεί η εισήγηση από την εισαγγελέα που μιλά βέβαια, που ζήτησε να κριθεί ένοχος ο 40χρονος, σύζυγοκτόνος ή ο φερόμενος δράστης, ο οποίος άλλωστε έχει ομολογήσει το έγκλημά του. Θέλω να σου πω, Γιάννα, ότι απολογήθηκε ο 40χρονος από το Βελβετό, πριν από λίγα λεπτά και αυτός. Ο ίδιος κάποια στιγμή είπε ότι αγάπησα και αγαπώ την γυναίκα μου, είπε ότι θόλωσα μετά από κάποια μηνύματα και μετά από κάποιες πληροφορίες που είδα σε social media, θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα, την έπνιξα, της έκλεισα το στόμα για να μην μπορεί να φωνάξει ώστε να ακούσουν τα παιδιά.
Και στην συνέχεια έκανα όλα τα υπόλοιπα μη σκεπτόμενος πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό. Τραγική όμως, υπόθεση, Αντώνη, πραγματικά. Αυτό που σκεπτόμουν να λέει είναι ότι ήθελα να μην πάθουν τίποτε τα παιδιά. Ήταν το μέλημά μου. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι είναι και έκτακτα τα μέτρα που ακόμα και την ώρα αυτή ασφαλείας έχουμε στο δικαστικό μέγαρο. Ελέγχεται όποιος θέλει να παρακολουθήσει και να βρίσκεται στο ακροατήριο. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν αυξηθεί και τα μέτρα από νωρίς το πρωί και έξω από το δικαστικό μέγαρο, ώστε να μην υπάρξουν επεισόδια. Αντώνη, ποιο είναι το κλίμα? Έχουμε την πληροφόρηση ότι η μητέρα του θύματος από την αρχή σχεδόν της δίκης ξεσπούσε, είχε ξεσπάσματα, φώναζε. Πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η ατμόσφαιρα. Θέλω να σου πω ότι επειδή παρακολούθησα από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και την ώρα αυτή, γενικά θα έλεγα ότι ακόμα και διακοπές δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποιες έτσι πολύ πολύ μικρές παρεμβάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι και έτσι μια έκπληξη, με την έννοια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι άλλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε και βλέπουμε. Θέλω να σου πω ότι με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαμε γενικά τις τοποθετήσεις, τις απολογίες, αλλά και την εξέταση των μαρτύρων και των εμπλεκόμενων προσώπων και ειδικότερα βέβαια την απολογία του κατηγορουμένου. Επεισόδια, όπως ενδεχομένως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, δεν υπήρξαν, Γιάννα. Τουλάχιστον μέχρι την ώρα αυτή, γιατί με το άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου δεν ξέρω τι θα γίνει από εκεί και μετά. Πάντως είναι ακόμα σε εξέλιξη. Σίγουρα, Αντώνη, και τραγικό πραγματικά και πάλι θα πω το όλο περιστατικό έτσι όπως εκτυλίχθηκε και σίγουρα τραγικές φιγούρες οι συγγενείς. Οι συγγενείς, θέλω να σου πω ότι υπήρξε πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση την ώρα που η μητέρα της άτυχης 37χρονης ομολόγησε ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που της θέτουν τα παιδιά της άτυχης μητέρας, τα οποία ζητούν από την γιαγιά τους αν μπορεί να ξαναγεννήσει τη μητέρα τους. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, Αντώνη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Να ευχηθούμε καλό βράδυ. Μια χαρά. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων συζητήθηκε στην Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Δημήτρης Καμένος. Στον κύριο Καμένο ανέλαβε να απαντήσει ο κύριος Αλεξιάδης. Εν πάση περιπτώσει, εσάς μόνο καλά λόγια έχω να λέω και έχετε δίκιο για το κάθε μέρα που σας έχουν επειδή έρχεστε και αυτό είναι ένα θέμα που επίσης θα λυθεί διαμογενοποιήσεως των ερωτήσεων ενός Υπουργείου. Έχετε δίκιο, το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Βούτση. Θα κάνετε υπομονή κανένα μήνα, δεν θα σας ταλαιπωρούμε συνεχώς. Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι η παριθμόν 1255 13 Ιανουαρίου 2016, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β' Πειραιά των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κυρίου Δημητρίου Καμένου προς τον Υπουργό Οικονομικών σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων. Κύριε Καμένο, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε και σήμερα εδώ και χθες ήμασταν μαζί. Σήμερα πρέπει να συζητήσουμε το ζήτημα το οποίο χρονίζει της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων. Θα καταθέσω στα πρακτικά και για όποιον συνάδελφο χρειαστεί να έχει και μία εικόνα την έκθεση του κυρίου Μάρδα, ο οποίος μιλά για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ διαφυγόντα έσοδα ετησίως από το λαθρεμπόριο καυσίμων. Πιο συντηρητικές μελέτες, κατεβάζω στα 600. Δεν είναι όμως 6 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που χάνονται. Το λαθρεμπόριο κοινοθεία καυσίμων έχει αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο και σοβαρότερο ανεξέλεγκτο πρόβλημα το οποίο θέτει σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία αλλά και δημιουργεί τρύπες στα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Σύμφωνα με μελέτες, η πιο σύγχρονη και αποτελεσματική μέθοδο στον έλεγχο της νοθείας στα καύσιμα είναι η μοριακή ιχνηθεσία, ένα χημικό στοιχείο το οποίο τοποθετείται στις ποσότητες των υγρών καυσίμων και είναι δυνατή η παρακολούθηση της διακίνησής του σε όλα τα επίπεδα. Από το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζονταν από τις αρχές του 2016 αισιοδοξία ότι όλα τα μέτρα θα έμπαιναν σε εφαρμογή το αργότερο μέχρι τα τέλη του περιορισμένου Ιουνίου. Γνωρίζω για τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, έχω μπροστά μου, δεν τις καταθέτω γιατί είναι δημόσια έγγραφα, και από τον 27 Ιουνίου του 2014, αλλά και τις 3 Δευτέρου του 2016 για τη σύσταση και τη συγκρότηση των μελών εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών για τη σύσταση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης για αυτά τα ζητήματα. Είμαι ενήμερος επίσης ότι η σύσταση της ομάδας εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της στις 8 Μαρτίου
πριν αρκετούς μήνες και το έστειλε στο Υπουργείο Οικονομικών. Θα ερωτηθείτε για αυτό. Άρα έχουμε και ένα πόρισμα για ό,τι πρέπει να κάνουμε από το Μάρτιο και πρέπει να δούμε, εφόσον τελείωσε η πρώτη διαπραγμάτευση που καταλαβαίνω, την καθυστέρηση λόγω των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς, πλέον πρέπει να επιταχύνουμε. Ένα ακόμα μέτρο που δεν βοήθησε την πάταξη του λαθρεμπορίου και πρέπει να το πούμε είναι αυτό της εγκατάστασης του συστήματος εισρωών νεκρών στα πρατήρια που κόστησε συνολικά στους πρατηρούχους και το δημόσιο πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και δεν έχει αξιοποιηθεί. Πώς δεν έχει αξιοποιηθεί? Θα πρέπει να το αναφέρουμε ότι ο σύνδεσμος των εταιριών εμπορίας πετρολοειδών αναφέρει ότι το 98% των πρατηρίων έχει το σύστημα, το 94% των δεδομένων πηγαίνουν στο Υπουργείο, αλλά ούτε ελέγχονται, ούτε αξιοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω έλλειψης τελέχωσής της. Αυτό καταγγέλει ο σύνδεσμος. Πρέπει να το ελέγξουμε. Δηλαδή, βάλαμε το σύστημα. Αν δεν έχουμε και τον κόσμο να ελέγξουμε, κάποιος θα πει ότι, όχι, δεν το βάλαμε εμείς, το βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά δεν θέλω να ψέξω και την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι και ο κ. Μηταράκης εδώ, ότι το έβαλε το σύστημα για να γίνει προμήθεια των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Διότι αν δεν φέρεις και το έσοδο, τότε τι κάνεις? Βάζεις ένα σύστημα χωρίς να έχεις στελεχώσει αυτούς που θα ελέγχουν τα δεδομένα για το λαθρεμπόριο. Και κύριε Υπουργέ, εντάχει, και συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, θα καταχρωστώ άλλα 20 δευτερόλεπτα. Ερωτάστε, πώς προτίζετε να αντιμετωπίσετε το λαθρεμπόριο καυσίμων, γιατί ενώ ισχύει η νομοθετική ρύθμιση από το 12 καθυστερεί η έκδοση της ενεργοποιημένης διάταξης για τη μοριακή ιχνηθεσία? Ποια μέχρι τώρα τα αποτελέσματα εργασίας της ομάδας διοίκησης, όπως είπα, και το πόρισμα που έχει βγει από τον Μάρτιο του 2016 και γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα? Οι ερωτήσεις είναι γραμμένες, τις έχει δει ο Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω στη δευτερολογία. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ένα σημαντικότατο θέμα, το θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων, όπου θα πρέπει κάποια στιγμή, εγώ προτείνω, κύριε Γαμένε, κύριε Βουλευτά, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση κάποια στιγμή για το τι έχει γίνει στον τομέα του λαθρεμπορίου καυσίμων, του λαθρεμπορίου καπνικών, να έχουμε το χρόνο να καταθέσουμε τα πάντα. Διότι εδώ έχουμε το εξής δεδομένο. Έχουμε ένα πλήρες νομοθετικό πλαίσιο. Στο θέμα του λαθρεμπορίου καυσίμων δεν έχουμε να φέρουμε κάποιο καινούργιο νομοθετική διάταξη, δηλαδή να φέρουμε καινούργιο νομοσχέδιο όπως είχαμε στο λαθρεμπόριο των καπνικών. Αλλά έχουμε το περίεργο να υπάρχουν πολύ καλές νομοθετικές διατάξεις από το 2012, 2013, 2014. Οι οποίες τι προβλέπαν? Προβλέπαν πολύ σωστά μέτρα με μια δηλητηριώδη λεπτομέρεια. Ότι έπαινε να εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση. Και αυτό παρέμενε κάπου στα σιτάρια του Υπουργείου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και για τα τρία θέματα θα μιλήσω αναλυτικά για αυτά. Υπάρχει μια προσπάθεια να επιταχυνθούν πάρα πολύ οι ενέργειες. Και λέω να επιταχυνθούν πάρα πολύ, καταλαβαίνω το γλωσσικό ατόπιμα, αλλά δίνουμε μεγάλη προσπάθεια στο να γίνουν πολύ πιο γρήγορα αυτά τα πράγματα, να βγουν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις. Έχει τελειώσει η συγκεκριμένη επιτροπή. Είμαστε στη φάση τώρα μελέτης για να βγει η κοινή υπουργική απόφαση για να λύσει το θέμα των ιχνηθετών. Οι ιχνηθέτες, με πολύ σύντομα, όπως το είπατε και εσείς, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπαίνει μέσα στο καύσιμο όταν βγαίνει από το δηληστήριο και οποτεδήποτε βρούμε αυτό το καύσιμο και το ελέγξουμε, θα ξέρουμε πότε, από πού έφυγε, ποια ποσότητα και πού προοριζόταν. Έτσι, αν βρούμε καύσιμο στη Λαμία που έπρεπε να πάει στην Τρίπολη, θα ξέρουμε ότι είναι προϊόν λαθρεμπορίας. Ή εάν βρούμε καύσιμο το οποίο είναι για άλλη χρήση, να πηγαίνει για άλλη χρήση, πάλι θα είναι προϊόν λαθρεμπορίας. Θα μας δώσει ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο στο να ελέγξουμε μετά τη διακίνηση του πετρελαίου. Διαβεβαιώνω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τους ιχνηθέτες, τρέχουν οι διαδικασίες πάρα πολύ. Υπήρχε ένα ζήτημα στο αν θα πρέπει να αποκαλυφθεί ή όχι το χημικό μόριο του ιχνηθέτη. Αυτό δημιουργούσε προβλήματα, διότι οι σοβαρές εταιρείες που μπορούν να διεκδικήσουν τους διαγωνισμούς δεν θα ερχόταν ποτέ να πούν ότι αυτό είναι το χημικό μόριο, δηλαδή αυτή είναι η σύνθεση του ιχνηθέτη που πουλάω, διότι μετά θα μπορούσε να αντιγραφεί. Αυτό ξεπεράστηκε με έγγραφο που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σύμφωνα με γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κρίνεται υποχρεωτική εκ μέρους των κρατών μελών δημοσιοποίηση του χημικού τύπου. Και θέλω να σας ενημερώσω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβεί σε πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για ευρωπαϊκό ιχνηθέτη νέας τεχνολογίας με ημερομηνία υποβολής προσφορών μέχρι 31 Τρίτου και ολοκλήρωση επιβολής του νέου μορίου πριν την 31 Δεκάτου 2016. Για πλήρη ενημέρωσή σας καταθέτω μια σειρά από έγγραφα
του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τους πόσους οι έλεγχοι έγιναν κτλ. Και στη θερομιλία μου θα απαντήσω στα υπόλοιπα. Κύριε Καμένα, ορίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Η εικόνα που μας δίνεται είναι ενθαρρυντική. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω και θα ελεγχθούμε γι' αυτό ότι μέσα στον χρόνο, εφόσον το έτος ενώ το 2016 που διανύουμε τώρα και τους επόμενους μήνες, εφόσον υπογράψουμε εμείς τις κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπάρχουν τα συστήματα, γίνει ο διαγωνισμός, να τελειώσουμε με τη διαδικασία, έτσι ώστε τέλος του χρόνου ή αρχή του 2017 να μπορέσουμε να έχουμε βάλει το σύστημα σε εφαρμογή, να ξεκινήσουμε να μειώνουμε την απώλεια εσόδων, έτσι ώστε αυτή την μείωση της απώλειας των εσόδων να μπορέσουμε να την βάλουμε και σε αριθμούς στον προϋπολογισμό του 2017 για το 2018. Διότι και 600 εκατομμύρια το χρόνο να είναι, ή 700 και όχι 2,5 δισεκατομμύρια που έχει υπολογίσει ο κ. Μάρδας, είναι πάρα πολύ ψηλό το ποσό και δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ούτε να καθυστερήσουμε άλλο. Μαζί με τα καπνικά που τελειώσαμε, πρέπει να τελειώσει και το καύσιμα και το ΦΠΑ, όπως είπαμε χθες, και κλείνουμε σχεδόν το 90% της απώλειας, τουλάχιστον της φανερής και τεράστιας απώλειας εσόδων για το δημόσιο που είναι και της αρμοδιότητός σας. Υπήρχε ένα επίσης τεράστιο ζήτημα με τα δολωνία. Θα πρέπει να το αναφέρω, διότι τόσο στον Εύρο από την Τουρκία, τόσο στα σύνορά μας με την Αλβανία, όσο με τα Σκόπια, όσο και με τη Βουλγαρία, λόγω και της κρίσεως, και δεν είναι μόνο αυτού του έτους που τρέχουμε τώρα, αλλά και των προηγούμενων ετών, πολλά βιτιοφόρα με πάρα πολλούς τρόπους. Θα αφήσω και ένα μικρό έγγραφο που έχω, το οποίο εξηγεί ακριβώς πώς γίνεται το λαθρεμπόριο. Βήμα-βήμα, πώς γίνεται στα σύνορα, τι δηλώνουν, τι δεν δηλώνουν, πώς μεταφορτώνουν τα υγρά καύσιμα και στην Τουρκία και σε όλα τα σύνορα. Για ενημέρωση όλων. Και θα κάνω μια ειδική ερώτηση και για τα τελωνία για αυτό το λόγο, όπως επίσης και για τα σκάφη. Τα λεγόμενα σλέπια ή μπάρτζες, όπως τα λένε και στην αγορά, τα οποία ξεφορτώνουν μεσοπέλαγα τα καύσιμα και γίνεται το λαθρεμπόριο. Εκεί πέρα υπήρχε από τον κύριο Σιούφα, εάν δεν κάνω λάθος, μπορεί να θυμάται και ο κύριος Κακλαμάνης καλύτερα από εμάς, γιατί δεν ήμασταν και στη Βουλή, επισήμαινε ο κύριος Σιούφας ότι παραμένουν ακινητοποιημένα επί 4 χρόνια δύο σκάφη δίωξης λαθρεμπορίου που παρελήφθησαν το 2008 με κόστος αγοράς 2 εκατομμυρίων ευρώ για να εντοπίζουν τα όρατα σλέπια. Αυτά τα μικρά σκάφη που ξεφορτώνουν μεσοπέλαγα. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, και το καταθέτω, εάν έχετε τον χρόνο και την καλοσύνη να μας ενημερώσετε, να μην αναγκαστώ να καλερώτηση, με αυτά τα σκάφη τα έχουμε παραλάβει. Έχει γίνει κάτι, τα έχει πάρει το δημόσιο, είναι σε λειτουργία. Αν όχι, ας το κάνουμε εμείς, αν δεν το κάνανε οι άλλοι από το 2008. Για να μπορέσουμε να καταδιώξουμε και το λαθρεμπόριο στη θάλασσα. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Είμαι ο τελευταίος, κύριε Βουλευτά, που θα πω ότι στον τομέα λαθρεμπορίου, στον τομέα φοροδιαφυγής, έχουμε κάνει ό,τι έπρεπε να κάνουμε και είμαστε ευσυχασμένοι και επαναπαυόμαστε στις διάφνες μας. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά και πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα και έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και ειδικά στο λαθρεμπόριο καυσίμων, γνωρίζουμε το τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία, το ποιοι εξυπηρετούνται και σημαντικότατος παράγοντας είναι ο παράγοντας αύξηση των δημοσίων εσόδων, όπως είπατε, αλλά υπάρχει και ένας άλλος σημαντικότατος παράγον, το θέμα του ανταγωνισμού. Διότι επιχειρήσεις σοβαρές, οι οποίες δεν θέλουν να εμπλακούν σε αυτό το σπορ, δεν μπορούν να ανταποκριθούν και αναγκάζονται και αποσύρονται από την αγορά ή έχουν τρομερά οικονομικά προβλήματα. Ενώ κάποιοι άλλοι δημιουργούν τέτοιες δομές που βοηθούν το λαθρεμπόριο και μπορούν και επιβάλλουν την άποψή τη στην αγορά και όχι στην αγορά των καυσίμων και όχι μόνο, διότι επεκτείνω και αλλού. Γνωρίζουμε καταστάσεις, πρόσωπα κτλ. Σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο καυσίμων, τρεις είναι οι άξονες που κινούμαστε. Είναι το θέμα της ιχνηθέτησης των καυσίμων, το ένα. Είναι το θέμα της τοποθέτησης GPS. Και είναι το τρίτο, της πλήρους εφαρμογής του συστήματος ισχυρών νεκρών. Να ξεκινήσω από το σύστημα ισχυρών νεκρών, γιατί για την ιχνηθεσία είπα. Για το σύστημα ισχυρών νεκρών έχει τοποθετηθεί στο 98% των βενζινάδικων, όπως είπαμε. Έχει τοποθετηθεί περίπου στο 72% των δομών για διηλιστήρια και φορολογητές αποθήκες. Εκεί είμαστε στο στάδιο εφαρμογής και προχωράει αυτή η διαδικασία. Είμαστε δηλαδή στο να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα και θα πιέσουμε να εφαρμοστούν πιο γρήγορα και να εφαρμοστούν το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει στο σύστημα ισχυρών νεκρών και βεβαίως όχι μόνο να τοποθετηθεί το σύστημα και να συλλέγουμε τα στοιχεία, διότι έχουμε γεμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών από αποθήκες, θυμάμαι παλαιότερα, με ένα σωρό αρχεία τα οποία δεν έλεγχε κανένας, ή τώρα με ηλεκτρονικά αρχεία
που δεν ελέγχονται όπως θα έπρεπε. Άρα εκεί κάνουμε συγκεκριμένες ενέργειες και θα έχουμε αποτελέσματα. Θέλω να κλείσουμε με το σύστημα GPS. Έχει τελειώσει το πόρισμα της Επιτροπής που προλευόταν εδώ και χρόνια και δεν είχε γίνει ποτέ. Έχει τελειώσει το πόρισμα της Επιτροπής. Εκδόθηκαν δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, το Δεκέμβριο και τον Απρίλιο, και πλέον είμαστε στο στάδιο εφαρμογής αυτού του συστήματος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και τα τρία συστήματα, η ιχνηθυσία, το GPS και τα συστήματα ισχυρών νεκρών, είναι τρεις παράλληλες δράσεις τις οποίες πιέζουμε να τρέξουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι έχουμε την αίσθηση και την πληροφόρηση ότι μόλις αυτά τα συστήματα λειτουργήσουν, ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς θα εξυγιανθεί, θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα του δημοσίου και θα σταματήσουν αυτά τα παρατράγοντα που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, μήπως αν ξέρετε, αλλιώς δεν είναι και υποχρεωτικό για τα δύο καράβια που είπε τα ειδικά ο κύριος, υπάρχει απάντηση. Συνεφιασμένος θα είναι και αύριο Τετάρτη ο καιρός στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.